η ύπαρξη μιας αδιόρατης απειλής, η οποία σου λέει ότι πλήρωσε έναν τεράστιο και παράλογο λογαριασμό, διότι απ' έξω υπάρχει ένας μπαμπούλας ενός πολύ μεγαλύτερου, τον οποίο όμως κανένας δεν μπαίνει στον κόπο να υπολογίσει, νομίζω ότι είναι τεχνητός και δεν πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους διλήμματα. Η ρήξη ή μη ρήξη είναι ένα θέμα το οποίο το βάζεις κάτω και το κοιτάζεις με χαρτί και με μολύβι, τι σε συμφέρει περισσότερο. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις μη ρήξης, οι οποίες μπορεί τελικά να φτάσουν να είναι πολύ πιο επώδυνες ή πολύ πιο καταστροφικές από περιπτώσεις ρήξης. Υπάρχουν περιπτώσεις ρήξης, οι οποίες πάλι μπορεί να αποβούν πολύ πιο καταστροφικές από περιπτώσεις μη ρήξης. Υπάρχουν και στα δύο μια πολύ μεγάλη γκάμα διαβαθμίσεων και πιθανών ισορροπιών, τις οποίες με μεγαλύτερη άνεση χρόνου ενδεχομένως θα μπορούσαμε και να τις αναλύσουμε λίγο, να τις διεξέλθουμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν πρέπει να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τα διάφορα μέτρα τα οποία προτείνονται. Π.χ. ο ΦΠΑ και η υποχώρηση της ελληνικής πλευράς για την αύξηση του ΦΠΑ σε μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες είναι μια κακή εξέλιξη, η οποία κατέστη υποχρεωτική από τα πράγματα. Περιλαμβάνεται στην πρόταση αυτή των 47 σελίδων, που δεν είναι πρόταση ελληνικής κυβέρνησης, ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή το κοινό έδαφος το οποίο είχε βρεθεί. Από εκεί και πέρα, η εισφορά αλληλεγγύης, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το ΦΠΑ που είναι έμεσας φόρος. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένας φόρος ο οποίος μεταβάλλεται ανάλογα με το οικονομικό επίπεδο του υποχρεωτικού σε αυτόν το φόρο, οπότε από την πλευρά των πραγμάτων που τα κοιτάζω εγώ, ας πούμε, είναι πολύ πιο δίκαιο, διότι είναι διαφορετικό να είναι 0,5 η εισφορά αλληλεγγύης μέχρι 20.000 ευρώ, τώρα λέω τυχαία και δεν θυμάμαι, και διαφορετικό να είναι 8% σε εισοδήματα άνω των 500.000, είναι πολύ πιο δίκαιο. Αλλά ένα τελευταίο πράγμα θέλω να πω. Το γεγονός ότι υπάρχει η συνεχής πίεση από την πλευρά των δανειστών, τα όποια μέτρα να στρέφονται κατά των μισθών και κατά των συντάξεων, έχει να κάνει με μια βαθιά δυσπιστία τους για το κατά πόσον οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι διατεθειμένες να βάλουν χέρι στην φοροδιαφυγή. Η ιστορία, η πολιτική και η οικονομική ιστορία της Ελλάδας μέχρι σήμερα έχουν διδάξει τους δανειστές ότι μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις δεν ήταν διατεθειμένες να βάλουν χέρι εκεί που βρισκόταν συσσωρευμένος μεγάλος πλούτος, και γι' αυτό λέγανε εγώ τα θέλω τα λεφτά μου και δεν σας εμπιστεύομαι, θα τα βρείτε από πουθενά αλλού, άρα πάρτε τα από τους συνταξίουχους. Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κυβέρνησης δεν είναι τέτοια τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μεροληπτήσουν υπέρ των πολύ μεγάλων εισοδημάτων, άρα θα έπρεπε και οι δανειστές στο σημείο αυτό να το πάρουν χαμπάρι και να μεταβάλουν τις απαιτήσεις τους, εκτός πια αν πρόκειται για απαιτήσεις ιδεολογικού περιεχομένου, ας πούμε, λόγω κάποιου φονταμενταλισμού νεοφιλελεύθερου που τους διακρίνει. Δεν είναι κακό να το λέμε αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι από αυτούς καμαρώνουν για τις πολιτικές τους πεπιθήσεις, δηλαδή για το ότι οι κοινωνικές ανισότητες πρέπει να διευρύνονται. Αυτό το θεωρούν ότι είναι προτέρημα. Όχι ότι είναι προτεραιότητα, ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ξέρουν, αυτό καταλαβαίνουν. Εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι ο κύριος Μπλανσάρ, ο οποίος ήταν ο μέχρι πρότινος επικεφαλής αξιωματούχος του Δέλτα Νιτάφ, μόλις συνταξιοδοτήθηκε, και ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο πρώτο μνημόνιο, υπό την ευθύνη του οποίου έγινε ο λάθος υπολογισμός των πολλαπλασιαστή, με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί η ύφεση, βγαίνει και αρθρογραφεί και δίνει συνεντεύξεις σαν να μην τρέχει τίποτα. Πράγμα το οποίο είναι και απολύτως ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο βαθύτερα αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Εάν δεν τους πιέζεις και αυτούς λίγο, μετά παίρνουν θάρρος πολύ περισσότερο από αυτό που δικαιολογημένα έχουν ως εκ της θέσεως και της ισχύως τους, και ζητάνε ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Λοιπόν.